Κύριε Καραμανλή, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Όλα καλά. Σιγά σιγά, κύριε Καραμανλή, νομίζω ότι μπαίνετε κι εσείς, μπαίνουν και τα παιδιά, οι αθλητές, οι ποδοσφαιριστές του Άρη σε φιλοσοφία προετοιμασίας, καθώς ήδη από την 1η Αυγούστου ξεκίνησαν οι εγγραφές και από ό,τι πληροφορούμαστε στις 17 του μηνός είναι να ξεκινήσει και επίσημα η χρονιά. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Φυσικά εμείς σαν, σαν υπεύθυνος των Ακαδημιών, ο κύριος Αλεξιάδης και ο κύριος Παπαδόπουλος, δεν σταματήσαμε καθόλου όλο το καλοκαίρι. Mm-hmm. Από την στιγμή που έγινε η τελετή λήξης τον Ιούνιο, ξεκινήσαμε τον προγραμματισμό για την επόμενη σεζόν. Mm-hmm. Είναι πλέον, έχουν τακτοποιηθεί τα πάντα, σε ό,τι αφορά παίκτες, προπονητές, γήπεδα, ηματισμός. Και περιμένουμε το καλό της 17 Αυγούστου για να ξεκινήσουν προετοιμασία τα μεγάλα μας τμήματα, 2002, 2003 και 2004. Τα τμήματα υποδομής γενικότερα, κύριε Καραμανλή, προέρχονται από μια ιδανική, θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε, σεζόν, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος της K16, με πολλές διακρίσεις. Γενικότερα, οι στόχοι που έχουν τεθεί φέτος ποιοι είναι, πόσο πιο ψηλά μπορεί να φτάσουν τα τμήματα υποδομής του Συλλόγου? Φέτος, λόγω, όπως είπατε και εσείς, των περσινών αποτελεσμάτων που φτάσουμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, ανέλπιστο θα έλεγα, φέτος όντως έχει πει ο πύχης πιο ψηλά και θεωρώ ότι η καινούργια σεζόν θα είναι καλύτερη από την περσινή. Πολύ ωραία. Αναφερθήκατε και μας είπατε ότι ουσιαστικά δεν σταματήσατε από την ώρα που ολοκληρώθηκε και η τελετή λήξης τον Ιούνιο. Έτσι δρομολογήσατε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου τα παιδιά να βρούνε τις ιδανικές συνθήκες για να ξεκινήσουν την φετινή τους σεζόν. Δώστε μας λίγο μια εικόνα. Οι προπονητές οι οποίοι θα προπονούν φέτος τα παιδιά είναι οι ίδιοι? Γενικότερα, τα τεχνικά επιτελεία από ποιους ανθρώπους θα παρτίζονται? Τα τεχνικό επιτελείο, οι προπονητές θα είναι, εφόσον και η πορεία η περσίνη ήταν, όπως είπαμε, πολύ καλή, θα είναι οι ίδιοι προπονητές. Υπάρχει μόνο μία αλλαγή σε ένα τμήμα. Οι υπόλοιποι όλοι θα είναι οι ίδιοι, διότι ήμασταν ευχαριστημένοι και είδαμε ότι τα τμήματα είχαν ανωδική πορεία. Από εκεί και πέρα, εμείς κάναμε το παν μέσα στο καλοκαίρι, ούτως ώστε να είμαστε πανέτοιμοι για την καινούργια σεζόν. Και ευελπιστούμε ότι θα έρθουν και αρκετά νέα παιδιά στην ομάδα, διότι πλέον έχει εκτιμηθεί το έργο των γονέων και των παιδιών που έχει γίνει την περσινή χρονιά και την προπέρσινη, θα έλεγα. Και για αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι φέτος θα αυξηθούν αρκετά τα παιδιά στα τμήματα. Υπάρχει κινητικότητα όσον αφορά τις εγγραφές, κύριε Καραμανλή, γιατί από αυτό που μας λέτε αυτό αντιλαμβανόμαστε, ότι έτσι το όνομα, ναι, του Άρη έχει διαφημιστεί πλέον πάρα πολύ μετά και τις φετινές επιτυχίες που επιβεβαιώνουν την καλή δουλειά που γίνεται γενικότερα στα τμήματα υποδομής. Ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Και αυτός είναι ότι ο λόγος που μας εντάξει και εμένα και τον κύριο Αλεξιάδη για να συνεχίσουμε, διότι πλέον αρχίζει και φαίνεται η δουλειά μας και εκτιμάται και τον κόσμο. Είδαμε στην σελίδα των Ακαδημιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου από εκεί ουσιαστικά υπάρχει έτσι μια επικοινωνία και αντλούμε κάποιες πληροφορίες για τα τμήματα υποδομής, ανακοινώθηκαν και οι αποκτήσεις ορισμένων παικτών. Ενδεικτικά λέω το όνομα του Κωνσταντίνου Ιακημίδη, ένας ελπιδοφόρος ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε με μεταγραφή από τις Ακαδημίες του Ντίνου του Κούι. Υπήρξαν και άλλα τέτοια περιστατικά και άλλες τέτοιες περιπτώσεις? Ναι, υπήρξαν και άλλοι παίκτες από άλλες ακαδημίες που θα αρχίσουν την πορεία τους φέτος σε εμάς. Απλά δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα ονόματα, για ευνόητους λόγους. Στην πορεία θα ανακοινωθούν όμως. Παρόλα αυτά υπάρχει μεγάλη ροή παιδιών και καλών παικτών στις ακαδημίες. Από την ημέρα που αναλάβατε ουσιαστικά, κύριε Καραμανλή, έχει ξεκινήσει
και μια διαδικασία να συνεργάζονται τα τμήματα υποδομής του Άρη και με άλλους συλλόγους, με τον Ποσειδώνα Καλαμαριάς, με τον Ταϊλάκη Καστοριάς, με την Οίκη Ευκαρπίας, σε αυτό το πλαίσιο το οποίο γίνονται και ανταλλαγές παικτών, από όσο ξέρουμε. Έτσι, κάποια ταλέντα δοκιμάζονται στα τμήματα υποδομής του Άρη, γίνεται μια αξιολόγηση γενικότερα από τους προπονητές που βρίσκονται και δουλεύουν στα τμήματα υποδομής του Άρη. Αναμένεται να μεγαλώσει αυτός ο κύκλος συνεργασιών? Ναι, έχουμε ήδη κάποια προγραμματισμένα ραντεβού με κάποιους συλλόγους περιφερειακά της Θεσσαλονίκης. Ο σκοπός μας είναι να γίνουν και άλλες συνεργαζόμενες ακαδημίες με τον Άρη, για τον λόγο που προείπατε και εσείς, ότι θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε μια δεξαμενή παιδιών, ούτως ώστε να μπορούμε να αντλούμε ταλέντα μέσα από αυτές. Mm-hmm. Και εμείς με τη σειρά μας να προσφέρουμε κάποια τεχνογνωσία που θα χρειαστεί κάποια ομάδα συνεργαζόμενη. Κύριε Καραμαλή, καλησπέρα και από μένα. Προβλέπετε οι ακαδημίες του συλλόγου να συμμετάσχουν σε κάποια διεθνή τουρνουά στο μέλλον? Γιατί φέτος είδαμε ότι συμμετείχαν ξανά σε τουρνουά που μετείχαν και οι ομάδες από εξωτερικό. Ναι, το τουρνουά αυτό που λέτε ήταν το Elite Neon στην Αθήνα, που συμμετείχαμε πέρσι για πρώτη χρονιά και φέτος για δεύτερη. Πήραμε πολύ καλά αποτελέσματα. Το καλό είναι ότι σε αυτά τα τουρνουά υπάρχουν, δεν θα έλεγαν από τη λέξη manager, υπεύθυνοι από άλλες ομάδες, οι οποίοι βλέπουν και εκτιμούν τη δουλειά που γίνονται στις ακαδημίες του Άρη. Mm-hmm. Θεωρώ ότι και φέτος θα μας καλέσουν, γιατί δεν είναι απόλυτα στο χέρι μας αν θέλουμε να συμμετέχουμε ή όχι σε ένα τέτοιο διεθνή τουρνουά. Βλέποντας τα αποτελέσματα τα φετινά, ότι θα εκτιμήσουν εκεί οι υπεύθυνοι και θα μας καλέσουν και φέτος. Εμείς θέλαμε πάρα πολύ, δηλαδή, να μας καλέσουν και φέτος, mm-hmm. για να πάμε, για να αποδείξουμε και τι δουλειά γίνεται αυτή τη στιγμή στις ακαδημίες μας. Mm-hmm. Ακριβώς. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για τις νέες φανέλες των ακαδημιών, όπου βλέπουμε πως η ιστορία πλέον συναντά το ελπιδοφόρο μέλλον? Αυτές οι φανέλες, ναι, όντως, θα γίνει και επίσημα η παρουσίαση αυτής της φανέλας, που την κάναμε σαν συλλεκτική φανέλα των ακαδημιών, σε εισαγωγικά συλλεκτική, έτσι, γιατί αφορά τις ακαδημίες. Μετά από πολλή σκέψη και εφόσον θέλαμε να παρουσιάσουμε κάτι καινούριο, μια καινούρια στολή αγώνα στις ακαδημίες, συζητώντας με τον κύριο Αλεξιάδη, ένα βράδυ αποφασίσαμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο τιμούμε και τον Άρη του 1970 και τους κυπελούχους, αλλά και με αυτόν τον τρόπο κάνουμε τους παλιούς να θυμούνται εκείνες τις χρυσές στιγμές που πέρασε ο σύλλογος του Άρη, αλλά και τους νεότερους να ρωτάνε και να μαθαίνουν για ποιο λόγο έγινε αυτή η φανέλα. Αυτή η μετάβαση από το παρελθόν στο μέλλον και κυρίως ο ρόλος των τμήματων υποδομής, κύριε Καραμαλή, είναι να προετοιμάζει ουσιαστικά τους ποδοσφαιριστές, τα κατέργαστα ταλέντα, προκειμένου αυτά αύριο μεθαύριο να επανδρώσουν, γιατί όχι, και την πρώτη ομάδα, να μπορεί δηλαδή η ομάδα να παράγει ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα προέρχονται μέσα από τους κόλπους της και να μην μπαίνει σε διαδικασία να κάνει μεταγραφές, αλλά να στηρίζεται στα δικά της παιδιά, στις δικές της δυνάμεις. Στη φετινή προετοιμασία του Άρη βλέπουμε ότι συμμετέχουν κάποια παιδιά από την K19, ουσιαστικά από τα τμήματα υποδομής της ομάδας. Φαντάζομαι ότι αυτό σας γεμίζει έτσι με ικανοποίηση και ουσιαστικά αποτυπώνει και το επίπεδο δουλειάς που γίνεται γενικά στα τμήματα υποδομής. Ναι, ο στόχος των ακαδημιών πρωτίστως είναι αυτός ακριβώς που είπατε, να μπορούν να βγαίνουν κάποια ταλέντα, ούτως ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν τη μεγάλη ομάδα του συλλόγου μας. Από εκεί πέρα, όντως, νιώθω πολύ περήφανος, γιατί μέχρι και πέρσι που είχαμε το τμήμα των γεννητής του 2001, mm-hmm. Κάποια παιδιά επιλέχθηκαν και φέτος θα αγωνίζονται και με την K17 ή με την K19. Αυτό φυσικά θα το κρίνουν οι υπεύθυνοι των τμήματων αυτών. Σωστά. Παρ' όλα αυτά, όμως, εμένα με γεμίζει περηφάνεια, και εμένα και τους συνεργάτες μου, να βλέπουμε παιδιά, και όπως έχω και ξαναπεί πολλές φορές σε συνεντεύξεις μου, αυτό είναι το που με γεμίζει, που μου δίνει δύναμη, θα έλεγα,
να συνεχίσω και σε αυτό το δύσκολο έργο, γιατί οι ακαδημίες είναι ένα πολύ δύσκολο έργο, είναι πολλά τα παιδιά, είναι πολλοί οι γονείς. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν είναι κάτι απλό. Φυσικά, φυσικά είναι πολύ επίπονη διαδικασία, είναι πολύ νευραλικός ο ρόλος σας και γενικά μόνο για να συντονίσεις όλα αυτά τα παιδιά και να τα ταξινομήσεις κατάλληλα και να αξιοποιήσεις φυσικά το ταλέντο τους, είναι μια διαδικασία πάρα πολύ σύνθετη. Βλέπουμε επίσης ότι το έργο και η δουλειά που έχετε προσφέρει στις ακαδημίες δεν άφησαν ασυγκίνητο και τον ΑΣΥΓΜΑ Άρης, ο οποίος σε μια εκδήλωση πρόσφατα στα μέσα του Ιουλίου σας βράβευσε για αυτή την προσφορά σας στις ακαδημίες. Αυτή η κίνηση από τον ΑΣΥΓΜΑ το έγραψα και στον προσωπικό μου λογαριασμό. Ήταν για μένα συγκινητική, θα έλεγα. Ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Βεβαίως. Ήταν συγκινητική. Ευχαρίστησα και όλα τον κύριο Ψηφίδη και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΥΓΜΑ. Πιστεύω ότι για πρώτη φορά έγινε κάτι τέτοιο, να τιμηθούν οι έφοροι και να αναγνωριστεί το έργο τους. Και μετά από συζήτηση που κάναμε, γιατί βρήκαμε την ευκαιρία και συζητήσαμε και μεταξύ μας όλοι οι έφοροι και κάναμε κάποια γνωριμία, γιατί πολλοί δεν γνωριζόμασταν μεταξύ μας. Όλοι μείναν πολύ ευχαριστημένοι από αυτό και πάλι ευχαριστώ τον κύριο Ψηφίδη και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΥΓΜΑ που αναγνώρισε δηλαδή το έργο μας. Μάλιστα. Κύριε Καραμαλή, επειδή είστε κοντά στην ομάδα, πέρα από την ενασχόλησή σας με τα τμήματα υποδομής και τον ρόλο που έχετε ως υπεύθυνος, παρακολουθείτε και την προσπάθεια της πρώτης ομάδας και φαντάζομαι ότι αφουγκράζεστε και την ανησυχία του κόσμου και την απογοήτευση που υπάρχει κυρίως τα τελευταία χρόνια με την πορεία της ομάδας, η οποία αγωνίζεται μακριά από τη φυσική της θέση από την Super League. Αν θα θέλατε έτσι να μας κάνετε ένα σχόλιο για το τι πιστεύετε ότι θα δούμε από την πρώτη ομάδα την φετινή σεζόν και γενικότερα αν θέλετε να μας μεταφέρετε έτσι και μια εικόνα το πώς εκλαμβάνεται ο ίδιος. Κοιτάξτε, δείτε, κοντά στη μεγάλη ομάδα δεν είμαι, την παρακολουθώ και εγώ, και εγώ είμαι ένας φιλαθλός όπως είναι όλοι οι Αριανοί, είμαι και εγώ ένα μέρος από αυτούς. Εντάξει, όντως περάστηκε δύσκολες στιγμές η μεγάλη ομάδα και κατά συνέπεια και ο σύλλογος. Ευελπιστώ όμως, όπως ο κάθε Αριανός, φέτος να βρει η ομάδα στον δρόμο της και του χρόνου να συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Super League εκεί όπου της αρμόζει να είναι. Κύριε Καραμαλή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα, να ευχηθούμε καλή ποδοσφαιρική σεζόν με υγεία σε όλα τα παιδιά και να μπορέσουν να επιτεύξουν τους στόχους τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να φέρουν τον Άρη εκεί που του αρμόζει, στην πρώτη θέση. Καλή υπομονή και σε εσάς για να μπορείτε να συνεχίσετε το έργο σας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.